Και οι δύο. Να είστε καλά. Τα φιλιά μου και στους δύο. Σας φιλώ πολύ και σας ευχαριστώ. Εμείς τώρα θα πάμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Αλεχάνδρο, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκουμε. Πάμε να δούμε για το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους που πολύ το αγαπώ. Πάμε να δούμε το βίντεο για να επιστρέψουμε μετά στην κουβέντα. Μα ούτε που προλάβαμε να γνωριστούμε ούτε τίποτα να πούμε, αλλά όλα έχουν γίνει πολύ βιαστικά και με εσάς. Δηλαδή και μέσα στην καραντίνα αναλάβατε. Ακριβώς. Και πείτε μου πώς αναλάβατε αυτά τα καθήκοντα εν μέσω όλης αυτής της κρίσης και τι θα δούμε στο φεστιβάλ φέτος. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ναι, αναλάβαμε μετά την απώλεια του πρώην προηγούμενου διευθυντή, καλλιτεχνικού διευθυντή της Δράμας. Μέσα στην καραντίνα, όπως το είπατε, ήταν μια εμπειρία κάπως μοναδική. Ετοιμάζουμε ουσιαστικά τρία φεστιβάλ αυτή τη στιγμή. Τι λέτε, κύριε Σακαρίδη? Το ένα είναι το platform online, δηλαδή να το δούμε διαδικτυακά. Το άλλο είναι κάπως υβριδικό, δηλαδή online και θερινό. Και το τρίτο είναι όπως θα γινόταν κανονικά. Οπότε είμαστε έτοιμοι και για τις τρεις περιπτώσεις. Οπότε είναι σαν να ήσασταν από καιρό προετοιμασμένος. Τα έχετε πάει ήδη πολύ καλά με αυτή την οργάνωση. Είχαμε πολύ καιρό μέσα στην καραντίνα να ασχοληθούμε. Είχατε πολλές συμμετοχές φέτος που ήταν τα πράγματα και δύσκολα. Είχαμε 275 ταινίες από το Εθνικό Διαγωνιστικό, το οποίο είναι καινούριο ρεκόρ. Και μπορώ να πω, αφού παρακολούθησα τις 240 μέχρι τώρα, είναι πολύ λίγες lockdown ταινίες, οπότε η παραγωγή φετινή είναι τεράστια. Έχουμε πάνω από 2.000 στο διεθνές διαγωνιστικό και γύρω σε 700 στο καινούριο πρόγραμμα, το διεθνές σπουδαστικό. Χαίρομαι πολύ που υπάρχει τέτοια παραγωγή. Μικρομικάδες, μπράβο σας. Είναι μια μαγική τέχνη. Ναι, είμαστε σε πολύ καλή συγκυρία. Πατάμε πολύ καιρά. Μετά από μια δεκαετία μεγάλων επιτυχιών από σκηνοθέτες Έλληνες, κάθε χρόνο βλέπουμε συμμετοχές σε μεγάλα φεστιβάλ. Ακόμα και φέτος, στις χειμερινές Κάνες, η ταινία της Εύης Καλογυροπούλου θα είναι στο διαγωνιστικό. Όλα τα μεγάλα φεστιβάλ φέτος είχαν ελληνικές μικρού μήκους. Το Clermont Ferrand, που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα, είχε 6 συμμετοχές. Οπότε, ναι, όλος ο κόσμος ουσιαστικά βλέπει το ελληνικό σινεμά ως μια πηγή και ταλέντου, αλλά και πολύ καλών ταινιών μικρού μήκους. Το κομμάτι της εκπαίδευσης, βέβαια, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πώς έχει ενταχθεί στο φεστιβάλ και οι καινούργιες μορφές που αποκτάει μέσα από αυτό. Αν θα ήθελες λιγάκι να συζητήσουμε και για αυτό το θέμα. Το Pitching Lab από την μία πλευρά, από την άλλη όλες οι δράσεις που θέλετε να κάνετε από εδώ και πέρα, γιατί ουσιαστικά η εκπαίδευση είναι αυτή που μας δίνει τη βάση στο να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τον δικό μας κινηματογράφο. Ναι, πιστεύουμε πάρα πολύ στην εκπαίδευση. Το Pitching Lab είναι η κορονίδα του φεστιβάλ για 7 χρόνια. Ουσιαστικά είναι ένα πρόγραμμα όπου εκπαιδεύονται οι δημιουργοί για να παρουσιάζουν τις ταινίες τους. Ξέρετε, αυτό παλιά υπήρχαν κάποια ταλέντα παραγωγή, η οποία ήταν καταπληκτική. Τώρα όμως μπορείς και με πολλές πρόβες, οι οποίες γίνονται μέσα στην εβδομάδα του Pitching Lab, μαζί με την βοήθεια εννοείται των εκπαιδευτών και των ειδικών, να μπορέσουν να παρουσιάσουν μέσα από μια έτσι πολύ βαθιά ανάλυση και της ιδέας τους και το τι θέλουν να κάνουν σαν άνθρωποι, αλλά και του project, να παρουσιάσουν κάτι πολύ ιδιαίτερο στο τέλος της, στην τελική μέρα. Μάλιστα.
Εσύ πολύ σιωπηλός μου βγήκε σήμερα. Εσύ θα έπρεπε να το. Με τρομοκράτησε είναι η αλήθεια. Ποιος, εγώ. Ναι, ίσως. When did it? Το έκανες το πολυβόλο που λέγαμε τις προάλλες. Το κατάφερες πολύ δυναμικά. Όχι, είναι πολύ χρήσιμο και δημιουργικό σε αυτή τη φάση γιατί οι ταινίες μικρού μήκους χρειάζονται μία ματιά λίγο από έξω. Εγώ επειδή αγαπάω τις ταινίες μικρού μήκους και τις ακολουθώ με την συνέπεια που τις ακολουθεί ένας κριτικός κινηματογράφου που αγαπάει και που έχει ξεκινήσει και από αυτό. Μ' αρέσει να το παρατηρώ. Μ' αρέσει να είμαι ένας ήσυχος που κοιτάζω στην κάμερα 3 και είμαι καλό. Ναι, βρίσκει. Πότε ξεκινάτε, πότε είναι η έναρξη του φεστιβάλ? Λοιπόν, είναι 20 με 26 Σεπτεμβρίου. Σεπτεμβρίου. Οπότε έχουμε αρκετές προ-φεστιβαλικές ενέργειες και επίσης ανοίγουμε το θερινό της Δράμας, Αλέξανδρος, το οποίο θα παίζουμε κάθε Σάββατο ένα πρόγραμμα το οποίο θα ανακοινώσουμε πολύ σύντομα. Έχετε αποφασίσει, έχουν βγει αυτές που διαγωνίζονται, έχετε... ή αυτές τις μέρες νομίζω τώρα, Είναι στις επόμενες 2 εβδομάδες. Άντε, με το καλό. Φαντάζομαι θα έχουν αγωνία όλοι αυτοί τώρα οι άνθρωποι. Με το καλό. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, έχουμε πολύ καλό πρόγραμμα. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε πολλές ταινίες οι οποίες είναι παγκόσμιας κλάσης. Και για να συμπληρώσω λίγο το εκπαιδευτικό που άνοιξε ο Αλεξάνδρος, θέλουμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα στο οποίο οι παλιοί βραβευμένοι μας, σκηνοθέτες, ηθοποιοί και τεχνικοί, θα κάνουν workshops, θα κάνουν masterclasses και επίσης θέλουμε να εντάξουμε την κινηματογραφοθεραπεία. Α, κινηματογραφοθεραπεία. Το είχα δει στο e-learning του ΕΚΠΑ αυτό, μου φάνηκε εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ναι. Αυτό τι ακριβώς είναι? Κοιτάξτε, όσο πιο γρήγορα τη δεν. Ναι. Είναι θεραπεία μέσω του κινηματογράφου. Όπως όλοι ξέρουμε, μπορούμε να δούμε μια ταινία να μας αλλάξει τη ζωή, ή ένα βιβλίο ή μια μουσική. Οι άνθρωποι αισθάνονται πάρα πολύ άνετα όταν είναι σε μια σκοτεινή αίθουσα. Δεν μιλάνε σε έναν θεραπευτή ή δεν ντρέπονται ή να γίνουν expose. Εσύ κινηματογραφοθεραπεύεσαι? Όλο το 24. Και τις αφίσες να δούμε, άμα προλάβουμε λιγάκι, γιατί από αύριο θα βγουν επίσημα δημόσια και οι αφίσες του φεστιβάλ. Εμείς έχουμε μία ημέρα νωρίτερα στα χέρια μας. Ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα. Προλαβαίνουμε. Στην εκπνοή. Σας εύχομαι καλή μεγάλη επιτυχία. Το αγαπώ πάρα πολύ αυτό το φεστιβάλ. Σας στέλνω την αγάπη μου να έχετε πάλι μικρά αριστουργήματα όπως κάθε χρόνο. Αλέξανδρε Λιζάρδο, θα με πας? Στην Παρασκευή, εγώ θα σε πάω. Θα με πας στη Δράμα? Να πάμε. Εδώ δημοσίως. Δημοσίως δεσμεύσου. Τέτοιο παιδί, όπως και εκεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς αύριο στις 4. Μην ξεχαστείτε. Σας γλυκοφιλώ. Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει. Και θα σου χτίσω μια μικρή φωλιά.